λοιπόν συνοπτικά, θέλω να διαβάσω στο σώμα ένα ψήφισμα διαμαρτυρίας, το οποίο θα αποτελέσει και τη βάση και το χαρτί, εν πάση περιπτώσει, που θα απευθυνθούμε επιτροπές από δημοτικούς συμβούλους, κατοίκους, εμπορικούς συλλόγους γενικά, φορείς γενικότερα και του Δήμου, σε όλους τους αρμόδιους, σε όσους εμπλέκονται, από τον Αντιπεριφερειάρχη μέχρι Περιφερειάρχη μέχρι Υπουργό κλπ. Κλπ. Λοιπόν, δεν θέλω να επεκταθώ άλλο, θα διαβάσω, κύριε Πρόεδρε, το ψήφισμα και θα το θέσουμε βεβαίως προς έκριση στο σώμα. Λοιπόν, ψήφισμα διαμαρτυρίας του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λουτρακίου Αγίων Θεοδόρων. Θέμα: απόφαση έγκρισης περιβαλλοντολογικών όρων της νέας εγκατάστασης αποθήκευσης και διακίνησης πρώτων υλών χημικής βιομηχανίας της εταιρείας Σουσάκη Logistics ΑΕ, που βρίσκεται κατεστημένη στη θέση Σουσάκη του Δήμου Λουτρακίου, Παύλα Αγίων Θεοδόρων, Νομού Κορυφίας, από την Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, κυρία Κωνσταντίνα Μπερμίλη. Κυρία Υπουργέ, η απόφασή σας με αριθμό πρωτοκόλλου 15.90.17 της 18 Δεκάτου του 2010 να εγκρίνετε τους περιβαλλοντικούς όρους και έτσι να ανοίξετε το δρόμο για την εγκατάσταση της χημικής βιομηχανίας Σουσάκη Logistics ΑΕ στην περιοχή Σουσάκη του νέου διευρυμένου Δήμου Λουτρακίου Αγίων Θεοδόρων αποτελεί ύβρι και όνειδος για όλους τους κατοίκους του Δήμου μας. Αγνοήσατε παντελώς όλες τις αρνητικές νομοδοτήσεις σύσσωμης της νομαρχιακής και τοπικής αυτοδιοίκησης, αλλά κυρίως την αντίθεση των κατοίκων της περιοχής που εκφράστηκε με τον πιο κατηγορηματικό τρόπο στις λαϊκές συνελεύσεις για το συγκεκριμένο θέμα. Καθώς επίσης αγνοήσατε και τη συμπαράταξη και δέσμευση όλων των βουλευτών του Νομού Κορυφίας και μεταξύ αυτών ενός σημερινού υπουργού, οι οποίοι τάχτηκαν με το δίκαιο των κατοίκων και ενάντια στην εγκατάσταση της χημικής βιομηχανίας. Κυρία Υπουργέ, σας ενημερώνουμε και σας προειδοποιούμε. Το Δημοτικό Συμβούλιο Λουτρακίου Αγίων Θεοδόρων και όλοι οι κάτοικοι της περιοχής είμαστε αποφασισμένοι να μην επιτρέψουμε την εγκατάσταση της χημικής βιομηχανίας Σουσάκη Λογίστικς στην περιοχή μας με κάθε μέσο. Σας καλούμε να επανορθώσετε σήμερα κιόλας και να ανακαλέσετε την απόφαση έγκρισης των περιβαλλοντολογικών όρων. Πρώτον, γιατί η περιοχή λόγω συσσόρευσης βιομηχανικών εγκαταστάσεων έχει κορεστεί και το περιβάλλον που ζούμε είναι βεβαρημένο, ενώ η κρατική διοίκηση 40 χρόνια τώρα έχει λάμψει δια της απουσίας της, εγκαταλείποντας τους κατοίκους έρμεως τα συμφέροντα των βιομηχάνων. Δύο, γιατί η συγκεκριμένη χημική βιομηχανία εγκυμονεί σοβαρούς κινδύνους και δεν είμαστε διατεθειμένοι να ζήσουμε εμείς και τα παιδιά μας ένα άλλο σέβεζο. Τρία, για το διευρυμένο Δήμο μας, γιατί στο διευρυμένο Δήμο μας βρίσκονται σε φάση ολοκλήρωσης δύο γενικά πολεοδομικά σχέδια που θα καθορίσουν τις χρήσεις γης, θα νοικοκυρέψουν την περιοχή και αυτό θα αποτελέσει το εφαλτήριο για την ορθολογική ανάπτυξη του Δήμου και τη δική μας παρακαταθήκη στις επερχόμενες γενιές. Και τέταρτο, γιατί έχουμε συνειδητοποιήσει ότι το περιβάλλον πρέπει να είναι πάνω από το κέρδος. Είμαστε ανυποχώρητοι, η χημική βιομηχανία δεν έχει θέση στο Δήμο μας. Αυτό είναι το ψήφισμα.